Ήταν τα παλιά τα χρόνια, τα μίζερα και τα δυστυχισμένα. Τότε που το γένος στέναζε κάτω από τη σκλαβιά του Τούρκου, ένας φτωχός γέρος λαουτιέρης που γύριζε από χωριό σε χωριό και έλεγε ιστορίες και παραμύθια και ιστορούσε με ένα δικό του τρόπο τα πάθη του γένους. Όλοι τον αγαπούσαν το γέρο λαουτιέρη και όπου περνούσε τον φίλευαν ό,τι φτωχικό είχε ο καθένας. Λίγο ψωμάκι, λίγες ελιές, λίγο τυρί, σούπα από τραχανά, λίγες χυλοπίτες. Και τον κοίμιζαν σε μιαν άκρη στα φτωχόσπιτα και στα καλύβια. Και εκείνος είχε πάντα τον καλό λόγο στο στόμα του και την ευλογία από όπου περνούσε. Κρατούσε στα χέρια του ένα ραβδί χοντρό για οδηγό, γιατί λίγο έβλεπε από τα χρόνια και την κακοπέραση. Και είχε ένα τάση χαλκοματένιο κρεμασμένο με ένα σκοινί στη μέση του, να πίνει νερό στις βρύσες που απαντούσε στο δρόμο του. Τα παιδιά μόλις τον έβλεπαν τον έπαιρναν στο κατόπι και εκείνος χάιδευε τα κεφαλάκια τους, βολευόταν σε ένα πεζούλι και άρχιζε το παραμύθι που τελειωμό δεν είχε. Μια μέρα έφτασε σε ένα κεφαλοχώρι πλούσιο. Εκεί ήταν το σεράι του Πασά. Ο γέροντας το είδε από μακριά, αλλά σαν έφτασε κοντά το προσπέρασε δίχως να προσκυνήσει. Ο φύλακας που τον είδε θύμωσε και του φώναξε άγρια. «Ε, γέρο, μακριά από το σεράι, να μην το βρωμήσεις!» Ο γέροντας κούνησε το κεφάλι του και αποκρίθηκε. «Σάμπος, βλέπω ο έρμος για να δω αν είναι καθαρό ή λερωμένο. Εγώ στο δρόμο πατάω. Αν ήταν να πατήσω στο σαράι, ήξερα τι θα έκανα». Και σήκωσε τη μαγκούρα του ψηλά. Λίγα μέτρα πιο κάτω ήταν ο φούρνος. Τράβηξε κατά εκεί. Ήταν μεγάλη σαρακοστή και ζύμωναν και φούρνιζαν μεγάλα παξιμάδια από κρυθάρι. Μπήκε και ζάρωσε σε μια άκρη κοντά σε ένα σακί αλεύρι. Οι παραγοί και ο μάστορος που τον είδανε τρέξανε να τον προϋπαντήσουν. «Κόπιασε παππού», του φώναξαν, «και απόψε κάνουμε νυχτέρι να προφτάσουμε τον κόσμο να δώσουμε τις καστανιόλες. Κόπιασε να φας μουσκεμένα παξιμάδια, να πιεις μια γουλιά κρασί και αν θες μας λες κανένα παραμύθι από εκείνα που ζεσταίνουν την καρδιά». Ο γέροντας καλοκαρδίστηκε, πήρε το σκαμνί και κάθισε. Έφαγε το παξιμάδι του, ήπιε το κρασάκι του και άρχισε το παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό, τότε στα δοξασμένα χρόνια, έξω από τα κριτικά χωριά της Ασίας που ήταν τα σύνορα του έθνους, ζούσε ένας τρανός άρχοντας και είχε 5 γιους και μια πανέμορφη θυγατέρα. Η Ειρήνη τη λέγανε. Η ομορφιά της δεν είχε τέρι και ξυπνάδα της έβαζε κάτω όλους τους σοφούς. Τόση ήταν η φήμη της που τη λαχτάρισε ένας σκληρός άρχοντας σαρακινός, ο Εμμύρης Μουσούρ, και ήθελε να την κλέψει. Ο πατέρας της που το έμαθε έπιασε και την κλείδωσε στον πύργο της. Μια μέρα η κόρη ζήτησε να πάει να προσκυνήσει στο μοναστήρι που ήταν ψηλά στο βουνό. Της έδωσε για συνοδεία τις δυο καβαλάριδες που πήγαιναν μπροστά πάνω σε δυο κανελιά άλογα και γυάλιζαν υπερκεφαλαίες τους στον ήλιο και δυο τοξότες που πήγαιναν πίσω πάνω σε γκρίζα άλογα. Η αρχοντοπούλα σε ένα κατάλευκο άτι στη μέση μαζί με την παραμάνα της που ερχόταν ξοπίσω της πάνω σε μαύρο άλογο. Η Ειρήνη, που δεν της άρεσε όλη αυτή η συνοδεία, σαν προχώρησαν πολύ μέσα στο δάσος, σε μια στροφή που το μονοπάτι γινόταν πολύ στενό και μπήκε ο ένας πίσω από τον άλλο, σκέφτηκε να μπει στο δάσος και να τους βγει μπροστά. Έσκυψε και χάιδεψε τ' άλογό της στο λαιμό και του ψιθύρισε. «Πάμε, άτι μου περήφανο, στο δάσος μέσα!» Εκείνο κούνησε το κεφάλι και ήσυχα, χωρίς να τους καταλάβει κανείς, μπήκε στο δάσος και άρχισε να περπατά προσεκτικά. Η αρχοντοπούλα χαιρόταν τη λευτεριά της και ξέγνιαστη θαύμαζε την ομορφιά της φύσης. Ξαφνικά βλέπει να πετυχαίνει μπροστά της ένας ψηλός μαυριδερός άνδρας ίσα με κυπάνο με σκληρό πρόσωπο. Δεν πρόφτασε να αρπάξει τα χάμουρα του αλόγου της που τρομαγμένος σήκωσε τα μπροστινά του πόδια και όπως ήταν εκείνη ξένιαστη, την πέταξε κάτω στο παχύ στρώμα που είχαν φτιάξει τα φύλλα πέφτοντας από τα δέντρα. Δεν πρόφτασε ούτε να φωνάξει. Δεν τάχασε όμως. Πετάχτηκε πίσω αγριεμένη, σήκωσε το μαστίγιο και του είπε αυστηρά. «Σκύψε κάτω το κεφάλι
και ζήτα συγχώρηση για αυτό που έκανες. Αλλιώς σου κάνω το πρόσωπο γεμάτο χαρακές». Ο Εμμύρης στάγασε μπροστά στο θάρρος και θάμπωσαν τα μάτια από την ομορφάδα της. «Συμπάθαμε, κυρά», της είπε και της έδωσε το χέρι να ανέβει στο άτι της. Αυτή παράβλεψε το χέρι του και σαν καλή αμαζόνα που ήταν, πήδηξε στο άλογο που αγριεμένο έφυγε σαν σαΐτα στο βουνό. Την άλλη μέρα έγινε τρανή σύναξη στον πύργο. Ο σκληρός Μουσούρ καταφτάνει στα τείχη της πολιτείας κρατώντας λευκές σημαίες και κλαριά ελιάς μαζί με άφθονα δώρα. Τον δέχτηκε ο άρχοντας στο δώμα του πύργου με την ειρήνη δίπλα του. Πρώτος πήρε το λόγο ο άρχοντας και τούγνεψε να πλησιάσει. «Τι είναι, τρανέ Μουσούρ, τι σε φέρνει στον τόπο μας φορτωμένο με τόσα καλούδια?» Ο Μουσούρ σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε την αρχοντοπούλα. «Η αγάπη, γενναία άρχοντα, η αγάπη και η φρόνηση. Θέλω γυναίκα μου την ειρήνη και μονιασμένους τους λαούς μας». Ο άρχοντας συνέφιασε. «Και πώς θα γίνει αυτό? Ξεχνάς πως είσαι αλόθρησκος και η ειρήνη χριστιανή?» Ο Μουσούρ γύρισε, κοίταξε τη συνοδεία του και είπε αποφασιστικά. «Τίποτα δεν ξεχνώ. Πίστεψα έτσι ξαφνικά πως εσείς έχετε το δίκαιο και εγώ το άδικο και θέλω να γίνω χριστιανός». Το τι γίνηκε μετά από αυτή την κουβέντα δεν μεταλέγεται. Όλοι αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν και γίνανε γάμοι και χαρές που κράτησαν 40 μέρες και 40 νύχτες. Έτσι ενωθήκανε τα δύο γέννη, το ελληνικό και το σαρακινό. Κι όμως όπως την εξυπνάδα πέρναγε το ελληνικό, ο Μουσούρ γίνηκε πιότερο Έλληνας από τους άλλους. Έτσι γεννήθηκε ο διγενής Ακρίτας. Βασίλης ήταν το όνομά του. Τη μέρα που γεννιόταν, δυο αητοί τρανοί σμίξανε πάνω από το κεφάλι του και κρόξανε δυνατά. 3 χρόνια πήγε σχολείο ο διγενής, όπως πήγαιναν τότε όλοι οι Ακρίτες. Και 12 χρονών βγήκε στο κυνήγι και σκότωσε αρκούδες και λιοντάρια και όπου περνούσε τρόμος έπιανε τους εχθρούς και αναγάλιασμα τους φίλους. Πηδούσε χωρίς σέλα πάνω στα πιο άγρια άλογα και έφευγε πιο γρήγορα και από την αστραπή. Όταν πετούσε το λιθάρι, χάνονταν από τα μάτια τους και κάναν 3 μέρες δρόμο να το βρούνε. Σαν κονταροπάλευε, έτρεμε ο πάνω κόσμος και τα δέντρα λύγιζαν σαν τρυφερά βλαστάρια. Όλοι τον αγαπούσαν και τον θάμαζαν. Τα γονικά του το είχαν κρυφό καμάρι και σαν αντριώθηκε, πήρε γυναίκα του τη φρόνιμη και πανέμορφη Ευδοκία που αγαπούσε όλος ο κόσμος και διαφέντευε τη χώρα με φρόνηση και αντριοσύνη. 300 παλικάρια ήταν η φρουρά του και μαζί με αυτούς έτρεχε παντού. Χτυπούσε και νικούσε και τιμωρούσε και συγχωρούσε και ήταν το ελεύθερο πνεύμα που φώτιζε τον κόσμο. Τούτον τον αντριωμένο τον ζήλεψε ο Χάροντας από τον κάτω κόσμο. Βρίσκει λοιπόν ο Χάροντας το διγενή στα μαρμαρένια λόνια. Είχε λουστεί, είχε στολιστεί και κρατούσε το λαούτο του και έπαιζε όμορφο σκοπό τραγούδι της αγάπης. Σαν τον ένιωσε κοντά του, του είπε να κάτσει να πιει, να γλεντήσει και αν έρχεται σαν φίλος, καλόδεκτος είναι. Αν έρχεται και σαν εχθρός, πάλι καλοφτασμένος. Ο Χάροντας, σαν τ' άκουσε, του κακοφάνη. Δεν κάθεσε να φάει να πιει, ούτε να φιλιώσει. Μόνο φωνή τρανή έβγαλε και άγρια του λέει. «Σηκώσα πάνω, διγενή, και σε καλεί ο Χάρος. Σήκω να πολεμήσουμε, να κονταροχτυπηθούμε και όποιος είναι ο νικητής, αυτός θα διαφεντέψει». Ο διγενής τον άκουσε και αλλάζει το τραγούδι και παίζει τώρα ένα ηρωικό για το χαμό του Αχιλλέα στην Τρία. Όταν τελειώνει, σηκώνεται και παίρνει το κοντάρι και πάει να συναντήσει το μαύρο καβαλάρι στο αλωνιού τη Μέστη. Όσοι του παραστέκανε, χάσανε τη λαλιά τους και πισωπλατιστήκανε και αφήσανε μονάχους το διγενή και το Χάρο. Χτυπά ο Χάρος μια κονταριά και τρέμει ο πανοκόσμος. Χτυπάει και ο διγενής και τρέμουν τα θεμέλια. Και πολεμούσανε σφιχτά από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν ο ήλιος έγειρε, κρυφά σηκώνει ο Χάροντας την πάχνα από τη νύχτα
και την ερίχνει στα μάτια του διγενή και χάνει αυτός το φως του για λίγο. Έτσι βρίσκει τον καιρό ο χάρος και τον παίρνει. Μόλις λαβώθη ο διγενής, εθρύνησε η πλάση και η γης αναταράχτηκε και αρχίνησε να κλαίει. Τι ήταν αυτό που έπαθε και τι κακό τη βρήκε που τη σλαβώσαν τον αητό τον πιο αντριωμένο. Ο διγενής εφώναξε τους πιστικούς του φίλους και τους πρόσταξε να βγάλουν τα σπαθιά τους και ορθό να τον στηρίξουν. Τράβηξαν οι 300 τα σπαθιά και ορθό τον εκρατήσαν. Και σαν ήρθε η ώρα η στερνή, τους αφήνει αποχαιρετισμό και μια βαθιά ευθύνη. Να μην αφήσουν το φως να χαθεί στα τάρταρα, γιατί είναι ταγμένη η φυλή τους να είναι οδηγήτρα του κόσμου. «Μην ξεχνάτε», φώναξε, «Έλληνες, να τραβάτε μπροστά και να σας ακολουθούν οι άλλοι λαοί. Η ψυχή των Ελλήνων δεν μπαίνει σε κανένα αλώνι. Είναι ελεύθερη και ακτινοβολή. Ω Έλληνες, μην το ξεχνάτε ποτέ». Έτσι τέλειωσε ο διγενής όρθιος και όρθιο τον δέχτηκε η μάνα γη. Σαν τέλειωσε ο παππούς το παραμύθι, πήρε το λαούτο του και έπαιξε έναν ηρωικό σκοπό που ξεσήκωσε τις καρδιές των παραγιών για τις αλυσμόνητες πατρίδες. Και σαν έφυγε ο γέρος, πίστεψαν όλοι πως θα έπρεπε να ξαναπάρουν τα χάμουρα στα χέρια και να λευτερώσουν την πατρίδα. Έτσι γίνη και η αρχή για τον τελειωμό της σκλαβιάς. Και ζήσανε από τότε όλοι με αυτό το σκοπό και μας κάνανε και μας να ζήσουμε ελεύθεροι.